Γεια! Είπα να σας μάθω λίγο την προφορά στα φωνήεντα στα νορβηγικά. Τα φωνήεντα τα νορβηγικά είναι τα εξής. Α, εύκολη στην προφορά, θα λέγαμε. Ε, πάλι εύκολο. Μετά μας έρχεται το «ι», εδώ σαν τη γιώτα το λέμε, όχι σαν τα αγγλικά που το λέμε «I», λέμε «ι». Το «ου» είναι το όμικρον με το ύψιλον μαζί «ου». Καμία φορά το προφέρουμε και αυτό «ο», αλλά αυτό είναι συνήθως όταν έρχονται δύο σύμφωνα μετά. Όπως στο κόμερ, «Vur kommer du fra». Το πιο δύσκολο γράμμα από όλα τα νορβηγικά μου φαίνεται πως είναι το «ü». «Ü». Όπως λέμε «you» στα αγγλικά ή «to», θα προφέρετε αυτό το γράμμα. Μη το λέτε «ου», δηλαδή. Λέμε «du», μη το πείτε «du». Γιατί ακούγεται σαν τουαλέτα στα νορβηγικά. Θέλει δουλειά, θέλει προσπάθεια, αλλά είμαι σίγουρη ότι θα το καταφέρετε αν προσπαθήσετε πάρα πολύ. Μετά έχουμε το «ι». Εδώ πάλι δυσκολεύεστε, γιατί σας φαίνεται μοιάζει όταν το γράφουμε κεφαλαία σαν το ύψιλον που το προφέρετε «ι». Εδώ όμως θέλουμε «ι», «ι», «σι», όχι «σι» που είναι τα «σκι», «ι». Τα τρία τελευταία γράμματα στο αλφάβητο το νορβηγικό είναι φωνήεντα. Και τα τρία είναι το «α», κοιτάξτε πώς το γράφουμε, ένα «α» με μία «ε» στη μέση. Το γράφουμε έτσι. Α. Α. Η προφορά λοιπόν είναι αυτή σαν το πρόβατο, λέω εγώ. Α. Πάντα. Μετά έρχεται άλλο ένα δύσκολο. Το «ε». Είναι σαν το αγγλικό το «her», αν έχετε μάθει να το πείτε. Ή και στα γαλλικά υπάρχει αυτός ο ήχος. Όχι το γράμμα, αλλά σαν ήχος. «Ε». Και αυτό πάλι είναι δύσκολο. Ωρα. Εν κρούνε ο φέμπτη ωρα. Και το τελευταίο είναι εύκολο στην προφορά. Ο, όπως ο ωμέγα. Απλώς βλέπετε ένα α και μπερδεύεστε. Λοιπόν, το α με το κυκλάκι από πάνω είναι πολύ απλώς ένα ο. Άρα, υπάρχει τρία γράμματα που έχει το α. Το α, το α και το ο. Μόνο το πρώτο όμως προφέρεται α. Για να τα ξανακάνουμε τώρα μία φορά τα νορβηγικά τα φωνήεντα. Λοιπόν, πείτε τα μετά από μένα. Α. Ε. Ι. Ου. Ι. Ι. Α. Ο. Καλή επιτυχία!